Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου δεκάδες μέλη κυνηγετικών συλλόγων από το Βόλο και την ευρύτερη περιοχή. Μαζί με τα σκυλιά τους, οι κυνηγοί διαμαρτυρήθηκαν για το υποψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει μεταξύ άλλων την οριζόντια στήρωση όλων των ζώων συντροφιάς προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ξύ πρόβλημα με τα δέσποτα ζώα στη χώρα μας. Οι κυνηγοί αντιδρούν έντονα και υποστηρίζουν ότι πέραν του οικονομικού σκέλους υπάρχει και το θέμα της ικανότητας των σκυλιών να κυνηγήσουν μετά τη στήρωση. Μας επιβάλλουν δια νόμου να στερώσουμε τα σκυλιά. Εμείς που τα σκυλιά τα έχουμε μέρος της οικογένειάς μας, τα αγαπάμε, τα προσέχουμε, τα συντηρούμε όπως πρέπει να συντηρούμε με την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, με την τροφή τους, και σου επιβάλλει, αποφασίζω και διατάζω να κάνουμε τη στήρωση. Φανταστείτε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει περάσει πουθενά, δεν έχει σταθεί πουθενά σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα για να γίνουν οι στηρώσεις των σκύλων. Έγινε, εφαρμόστηκε κάποτε στην Αμερική, σε κάποιες πολιτείες Αμερικής, εδώ και 20 με 30-25 χρόνια, το οποίο αυτό νομοσχέδιο μετά από 30 χρόνια το αποσύρανε, διότι τριπλασιαστήκανε τα δέσποτα. Φανταστείτε τώρα, εγώ προσωπικά που έχω 30 σκυλιά, θα πρέπει να τις στερώσω, και πολλοί συνάδελφοι κυνηγοί, είναι και το οικονομικό βάρος, αλλά σε λίγα χρόνια θα μιλάμε να βρούμε σκύλο, να μπορέσουμε να έχουμε, να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Οι εκπρόσωποι των κυνηγών επισημαίνουν ότι οι αντιδράσεις τους θα κλιμακωθούν και ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου. Δεν ερωτηθήκαν όλοι οι φορείς και κυρίως η κτηνιατρική υπηρεσία, που είναι αρμόδια, αν θέλετε, έχουν σπουδάσει για αυτό το θέμα, να καταθέσουν την άποψή τους. Τους αγνοήσαν τελείως. Από εκεί και πέρα και οι βουλευτές του νόμου και όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να πάρουν θέση, να ξεκαθαρίσουν όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Όχι να μας τυπάνε τις πλάτες και όταν θα πάει για ψήφιση πάνε να το ψηφίσουν. Θα μας βρουν απέναντι. Το λέω εγώ που ανήκω 50 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορώ, ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το αποφασίσω, να μας απαξιώσουν τελείως σαν κυνηγητική οικογένεια τα σκυλιά μας με τον τρόπο αυτόν. Το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη ζώου που δεν θα το στηρώσει, ενώ η ισχύ του νομοσχεδίου θα αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2023.